Προκύπτει ακριβώς το εξής. Ότι ενώ υπήρχαν αυτό που λέμε τώρα εδώ στη συζήτηση, αλλά και εδώ, στη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ότι αν υπήρχε μια τέτοια άποψη και ο φόβος ο κύριος της ελίτ της Ευρώπης ήταν τι θα γίνει αν καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Και αυτός ο φόβος ήταν ο κυρίαρχος, όχι το δεύτερο. Αυτό δηλαδή που έγραψε η Λεμόντο, τη δήλωσε η Μέρκελ αυτό το Δεκέμβριο, συνοψίζοντας, και δεν διαψεύστηκε όπως ξέρουμε από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, συνοψίζοντας όλη εκείνη την περίοδο που είπε αν εγκατέλειπε η Ελλάδα την Ευρωζώνη, αργά ή γρήγορα θα ακολουθούσαν και άλλες χώρες. Συζητήσαμε προκειμένου να μάθουμε λένε ότι αν η Ελλάδα την αρχή αυτή την άποψη θα έπρεπε να φύγει. Αυτό λέω ακριβώς. Από τη ζώνη του ευρώ πιστεύω ότι αν αυτό είχε συμβεί θα έπρεπε όλοι μας να εγκαταλείψουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Δηλαδή λέει ότι αν η Ελλάδα έφευγε από το ευρώ, τότε θα έπρεπε και η Ευρωζώνη να φεύγει από το ευρώ. Αυτή δεν ήταν η άποψη που επικράτησε. Όχι, δεν ήταν. Αυτό ήταν η άποψη. Αλλά το σχέδιο των Γερμανών, του Σόιμπλε, ήταν να τρομοκρατήσουν τους υπόλοιπους. Σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ σας λέω ότι εκτός από το Z που μαθαίνουμε την ύπαρξη, τη μάθαμε χθες, υπάρχουν και Α και Β και δεν ξέρω και Ω. Δεν είχε κανένα τυχαίο όμως το σχέδιο Z. Τα σχέδια όλα αυτά είχαν ένα στόχο. Δεν το είχε κανένα στοιχείο. Δεν ήταν μια αποψούλα που κυκλοφορούσε. Σύμφωνοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το ποιος κάνει κουμάντο στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ξέρουμε και είναι και συμβιβασμοί μεταξύ των εταίρων. Που δεν φαινόταν να κυριαρχούσε σε οποιαδήποτε περίπτωση τέτοιο. Κάποια τέτοια άποψη. Εγώ θα σας πω το εξής. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Σχέδια υπήρχαν πολλά. Ο στόχος όλων των σχεδίων και αυτών που μαθαίνουμε τώρα ή που υποπτευόμαστε και αυτών που μπορεί να μάθουμε αύριο ήταν ένα. Αυτό που λέει ο Γκάιτνερ στο stress test, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, αυτό μου έκανε από ό,τι έγραψε στο βιβλίο του, ότι λέει. Ότι τους είπε, αν θέλουν να κρατήσουν την πότα τους στο λαιμό της Ελλάδας, η πότα είναι το μνημόνιο. Δηλαδή θα πρέπει να διαβεβαιώσουν. Τώρα, όχι. Θα πρέπει να διαβεβαιώσουν τις αγορές ότι δεν θα επιτρέψουν μια χρεοκοπία της Ελλάδας ή κατάρρευση ολόκληρων τραπεζικών συστημάτων. Ζήτω η Αμερική. Και λέει ότι σε σχέση με αυτό έλαβε διαβεβαίωση από τη Μέρκελ ότι δεν θα επαναλάβουμε μια Lehman Brothers. Και γιατί ενδιαφερόταν τόσο ζωτικά ο Γκάιτνερ για την Ελλάδα? Όχι βέβαια, για το λέει καθαρά ενδιαφερότανε. Για το ούτε για το Δουνουτού, για τις Ηνωμένες Πολιτείες λέει. Αν έφευγε, το Δουνουτού είναι το μακρύ χέρι του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Αν υπήρχε λέει μια Brexit, ενώ πήγαινε να υπάρξει ανάκαμψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είχαμε στην καλύτερη περίπτωση ύφεση, στη χειρότερη νέο κύκλο της οικονομικής κρίσης. Ο Γκάιτνερ τώρα μας βολεύει, γι' αυτό το λέμε. Όχι, δεν μας βολεύει. Μα με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Όταν βγαίνουν οι Αμερικανοί και μιλούν για μια μπότα που δεν έχουν καμία αντίρρηση. Ναι, θυμήθηκαν οι Αμερικανοί την μπότα. Έχουν βάλει μπότες και μπότες. Αυτό ήταν το θέμα τους τώρα. Είναι συνεπές με όλη τη στάση του Δουνουτού. Μα αυτό είναι πόλεμος Αμερικής Ευρώπης, κυρία Βαλαμπάνη. Είχαμε λάθος πολλαπλασιαστές, το κράτος πρέπει να κουρευτεί. Τώρα με τους Αμερικανούς είσαστε. Αλλά θα συνεχίσετε το μνημόνιο μέχρι κεραία. Άρα ζήτω οι Αμερικανοί. Αυτό λέω. Εμείς έχουμε άποψη ότι πρέπει να συνεχίσουμε το μνημόνιο. Μα τι μου λέτε, κυρία Βούλτεψη. Πρώτη φορά μπήκε μπότα. Εμείς έχουμε άποψη ότι πρέπει να πετάξουμε τόσο καιρό μας λέγατε ότι οι Αμερικανοί έφεραν την πότα της Χούντας.